αρέσει ο ήχος, αρέσει η μουσική. Ναι, πες το, μην τρέπεσαι. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Κάθε φορά που πέφτει η μουσικούλα, τρελαίνομαι όσο μπαίνει και καλοκαιράκι. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Ιάσμη. Τέτοια θερμή υποδοχή, ούτε για μας να ξέρεις. Μπαίνουμε εδώ, δεν μας μιλάει ο άνθρωπος. Εντάξει, λέμε, παιδιά, τι κάνετε, καλά με εσείς. Με έχουν συνδέσει με το φαγητό, οπότε με το που βλέπουν έχεις όλοι είναι του. Εκεί. Σημαντικό. Έλα όμως σήμερα δίκιο. Που τους την έφερες όλων όσων χειροκροτούν. Και δεν έχει. Διότι δεν έχει φαγητό. Άλλο. Έχει κάτι άλλο, αλλά μάλλον το έχουν δει, γι' αυτό επίσης χειροκροτούν. Έχω ενημερώσει το πλατό, παιδιά, για το σημερινό θέμα. Α, γι' αυτό ήρθες νωρίς εσύ σήμερα. Νωρίς. Ήρθες να τους πεις, παιδιά, σήμερα έχει κοκτέιλ. Αλλά τι κοκτέιλ. Ελληνικά κριτικά κοκτέιλ. Είναι η πρώτη φορά που ήρθα τόσο νωρίς, παιδιά, σε ένα χρόνο που είμαι εδώ πέρα. Είναι η πρώτη φορά που ήρθα τόσο νωρίς. Είναι η πρώτη φορά που θα ενσωματωθούν οι γεύσεις του τόπου μας και η δύναμή μας μέσα σε ένα ποτήρι. Ακριβώς. Και σε ένα δροσιστικό ποτήρι που έρχεται να συντροφεύσει γενικότερα το καλοκαίρι μας και να τιμήσουμε τις γεύσεις μας, τα προϊόντα μας που είναι αρκετά, είναι τσεκουδιά, είναι το κρασί, είναι άλλα που θα δούμε μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Και θα δημιουργήσουμε. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για να τιμήσουμε ένα προϊόν απόλυτα αντιπροσωπευτικό του τόπου μας, τη τζικουδιά, που όλοι μας την έχουμε γνωρίσει, όλοι μας την έχουμε γευτεί. Οπότε λοιπόν είμαστε εδώ για να τιμήσουμε το συγκεκριμένο προϊόν. Και δεν θα το τιμήσουμε απλά με το να το γευτούμε σκέτο ή σε κάποια παραλλαγή με κάποια γεύση, αλλά θα το τιμήσουμε κάνοντας κοκτέιλ με αυτό που θα τα γευτούμε και τι θα μυρίσουμε Κρήτη. Την ελιά είναι τώρα αυτή για τα κοκτέιλ. Γιατί ξέρεις το φαγητό ή σε κάποιο γλυκό ενδεχομένως, μπορεί κάποιος να το έβλεπε κάπως πιο εύκολα. Σε ακούω, Μάνο μου, ναι. Τι έγινε. Τι έγινε. Σε λαμβάνω. Θέλετε κοκτέιλ, παραγγελία. Ήθελα να με τεστάρεις, να δεις αν έχω καλά ένα κλασικά. σε ακούω και κοκτέιλ θα σου κρατήσω. Αλλά είναι πολύ έξυπνη πινελιά το να προσθεθεί τώρα στα κοκτέιλ που εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδοκιμάσει, να σου πω την αλήθεια, με τσεκουδιά. Τα άλλα, τα κλασικά, τα γνωστά. Τα έχουμε δοκιμάσει. Χαίρομαι λίγο πάρα πολύ. Πάρα πολύ που θα έτσι. Με τα στήρια κριτά, θέλω να σου πω. Θα γευτούμε μαζί τα συγκεκριμένα κοκτέιλ. Πριν ξεκινήσω, θα πω κάτι και θα τα ανακοινώσω στον αέρα. Για πες. Λοιπόν, και εκεί πέρα που κάθομαι, παιδιά, ήρεμη και βάφομαι ξαφνικά. Μου ησυχία λίγο. Τα λένε ο Αντώνης, Γιάννης. Τι έγινε. Έχει γίνει. Τι συμβαίνει εκεί, πείτε. Πείτε, μια χαρά είστε. Δεν θα πάρετε κοκτέιλ όμως. Μόνο ο Μαρίνος Μαυρίδης λείπει από εκεί. Θα έρθει σιγά σιγά κάπου εδώ για εκείνος. Μαρίνο, πού είσαι. Ας ακουστικά είναι. Ο Μαρίνος. Μάλιστα. Η Άσμη με συγχωρείς. Όχι, όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά βλέπεις. Μαρίνο, σε παρακαλώ, που συντονίζεις το κοινό. Φταίνει τα κοκτέιλ, παιδιά, σήμερα. Και δεν έχουμε πιει ακόμα. Φταίει το θέμα. Τι θα γίνει στην πορεία. Έτσι, αυτό θα δούμε μετά που θα μοιραστούν τα κοκτέιλ. Λοιπόν, και εκεί που κάθομαι λοιπόν ήρεμη και με βάφει εδώ το κορίτσι μας, ξαφνικά ακούω τι είναι, παιδιά, ο Μαρουβάς και δεν ήξερε κανένας. Όχι, ξέραμε. Μπερδευτήκαμε. Μπερδευτήκατε. Όχι. Εγώ μπέρδεψα τον Μαρουβά. Μα λέει τι είναι ο Ρουβάς. Με το Ρουβάς. Γιατί εκεί κάπου που τα άκουγα λέω. Όχι, και πήρα απόφαση στην τελευταία εκπομπή θα γράψουμε διαγώνισμα. Όχι. Θα παίξει διαγωνισματάκι με το τι έχουμε κάνει εδώ μέσα αυτόν τον καιρό. Δεν φταίμε, κυρία. Κυρία, δεν φταίμε. Τέτοια λάθη δεν κάνουμε εμείς. Εγώ μπέρδεψα το Μαρουβά με το Ρουβά. Ο Ρουβάς ξέρεις τι είναι. Ο γνωστός. Όχι. Όχι, δεν είναι ο γνωστός, αλλά θύμισε μου γιατί. Και εγώ ξέχασα. Τι ήταν ο Πέτρο Ηλιάκη, τι ήταν ο Ρουβάς. Ο Αρχικλέφταρος. Μπράβο, ρε Μαρία. Ο Αρχικλέφταρος. Okay. Το Μαρουβάς μπορεί να έχει βγει από το Ρουβά επειδή κλέβανε το κρασί. Δεν ξέρεις ποτέ. Πώς πήγες πάλι να το συνδέσεις. Έτσι, μπορεί και ναι. Είμαι σίγουρος ότι έχει βάση όλο αυτό. Έχει, μπορεί να έχει, πραγματικά. Θα το ψάξουμε για την έξι εγωβή, παιδιά. Ναι, για το διαγώνισμα, για το tip. Παιδιά, δεν είμαι μόνη μου. Δεν είσαι ποτέ. Εννοείται ποτέ. Είμαι πάντα με τους συνεργάτες μου που τους αγαπώ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που πάντα είναι μαζί μου. Είμαι μαζί με τον Σταύρο το Βασιλιάδη, τον Mixologist και Bartender. Καλώς ήρθατε. Πολύ γνωστός γενικότερα στην πιάτσα με την καλή έννοια. Έτσι, με την καλή το πάνε, καλό βέβαια. Κοκτέιλ, τα καλά ποτά. Είναι ένας άνθρωπος, ένας συνεργάτης της Καπαστάντη στην οικογένειά μας πάρα πολλά χρόνια. Και είμαστε πάρα, πολύ, πάρα πολλά, Σταύρο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας, γιατί νομίζουμε ότι μπορεί να προσφέρει το καλύτερο πραγματικά στα παιδιά μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με στη δουλειά του έχει λατρεία, φαντασία. Έχει πάθος, έχει φαντασία. Και πραγματικά όταν ασχολείται με κάτι, το κάνει πραγματικά από την πιο μικρή λεπτομέρεια στο να φτάσει στο τέλειο αποτέλεσμα. Οπότε τον ευχαριστώ πολύ. Η Άσμη και ο Μπαρτέντερ πολλές φορές λειτουργεί και σαν ψυχολόγος. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ποιον έχει απέναντί του και τι θέλει να πιει ή ποιες είναι οι γεύσεις του. Γιατί πολλές φορές και εμείς δεν ξέρουμε οι ίδιοι τι θέλουμε τελικά να πιούμε και τι μας αρέσει. Εγώ και με κάποιες ερωτήσεις που μας κάνουν, ακριβώς. Καταλαβαίνουν. Εγώ έχω να σου πω ότι δεν. Σωστά, θέλει μία επαφή, εντάξει, άλλη μόνο. Δεν έχω παραγγείλει ποτέ στο Σταύρο συγκεκριμένο κοκτέιλ. Κάθε φορά πάω και του λέω. Φτιάξε μου ό,τι θες. Με βλέπει, μου λέει πώς είσαι, ό,τι θες να πιεις. Κάνουμε αυτή τη κουβεντούλα. Τι κέφια έχουμε σήμερα. Και μου φτιάχνει με φάση. Εντάξει, αυτό ήθελα. Απλά. Τέλειο. Βέβαια, μια μεγάλη απορία που είχα πάντα είναι το πώς μπορεί τελικά ένας mixologist, ένας bartender, να μεταφέρει και να διδάξει κόσμο στο πώς θα φτιάχνει τα κοκτέιλ.
Γιατί το κοκτέιλ γνωρίζει τη βάση, αλλά από εκεί και πέρα είναι αλχημίες, είναι πράγματα που μπορείς να προσθέσεις, να αφαιρέσεις, να κάνεις δικά σου, να πρωτοπορήσεις, ας πούμε. Κοίταξε, πλέον το κομμάτι του bartending και του κοκτέιλ έχει προχωρήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και είναι ουσιαστικά το ίδιο σε εισαγωγικά όπως η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική. Δηλαδή όλα πατάνε πάνω σε κάποιες συγκεκριμένες βάσεις, σε κάποιες δομές, αν θέλετε, σε κάποιες έτσι κατηγοριοποιήσεις. Όπου εκεί πέρα, εφόσον εμείς τις γνωρίζουμε, αρχίζουμε και πατάμε και χτίζουμε. Έτσι, και θα πούμε, ας πούμε, θα βάλουμε μια αλκοολική βάση τάδε, θέλουμε να βάλουμε ένα όξινο στοιχείο, ένα γλυκό, με ένα άρωμα, μια γεύση, τσουκτσουκτσου και αρχίζουμε και χτίζουμε. Αφού πρώτα βέβαια όμως. Θεωρείται επιστήμη, όπως το λένε. Φυσικά. Είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ παλιό. Απλά στην Ελλάδα άργησε να ξεκινήσει, η αλήθεια είναι. Οι πρώτες προσπάθειες, έτσι πολύ γρήγορα ιστορικά, αναφέρω ότι ξεκινήσαν το 1993 με την Ένωση Μπάρμαν Ελλάδος να αρχίζει να κάνει κάποια πρώτα βηματάκια, διαγωνισμούς, εκδρομές εκπαιδευτικές κτλ. Αλλά ουσιαστικά έτσι το μεγάλο μπαμ, αν θέλετε, παγκοσμίως αλλά και η Ελλάδα μέσα στον χάρτη, ήταν ουσιαστικά 2009 προς 2010. Σχετικά εκεί πρόσφατα, άρχισε να γίνεται πραγματικά η μεγάλη αλλαγή. Και πλέον έχει φτάσει σε απίστευτα υψηλά επίπεδα. Και διακρίσεις έχουμε και στο εξωτερικό. Ναι, και το ευχάριστο είναι ότι ενώ η Ελλάδα παλιότερα δεν υπήρχε στον παγκόσμιο χάρτη του κοκτέιλ, και είναι λογικό γιατί εμείς δεν είχαμε ιστορία στο κοκτέιλ. Είναι λογικό κρασάκι, ούζο μπύρα, μέχρι εκεί. Ναι, και τσικουδιά βεβαίως. Αλλά παρόλα αυτά, ενώ αργήσαμε να μπούμε, παρόλα αυτά έχουμε πάει εξαιρετικά καλά. Και πλέον είμαστε μέσα στις χώρες οι οποίοι μας εκτιμάνε πάρα πολύ παγκοσμίως. Έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Βέβαια, αυτή η σοβαρή δουλειά είναι από γενικά συγκεκριμένα μαγαζιά και συγκεκριμένους ανθρώπους. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι κάθε μέρα που περνάει αυτό μεγαλώνει και μεγαλώνει. Και είναι πολύ, πάρα πολύ ευχάριστο. Και υπάρχει μια εξέλιξη. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Να καλωσορίσω και το κορίτσι μας. Ακριβώς. Να καλωσορίσω το Λενιό μας. Γεια σου, Ελένη. Καλώς ήρθατε. Είναι δευτεροετής μαθήτρια, πλέον τελειόφοιτη, γιατί τελειώνουμε τώρα το εκπαιδευτικό μας έτος στη φιλοξενία, στο τμήμα φιλοξενίας της ΚΑΠΑ Στάντης. Και είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά την αγαπάμε πάρα, πάρα πολύ. Ένα αστεράκι. Οπότε λοιπόν σήμερα θα μας βοηθήσει να κάνουμε τα παραδοσιακά μας τα κοκτέιλ. Wow, και super. Να δούμε τι προγεύσεις. Και βέβαια αγαπάει πάρα πολύ το bartending, έτσι, γι' αυτό και είναι δίπλα μας. Και εργάζεται στην πρακτική της και επαγγελματικά εργάζεται στο κομμάτι του μπαρ, οπότε λοιπόν νομίζω ότι είναι κατάλληλη στο να είναι εδώ μαζί μας και ήρθα εδώ να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Να περάσουμε στο πρώτο κοκτέιλ τσικουδιάς. Βεβαίως. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να φτιάχνω, να πούμε τι θα έχει μέσα. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση τι έχουμε κάνει. Έχουμε πάρει μία τσικουδιά βεβαίως, της προτίμησής μας. Και για να την, αν θέλετε, να την μαλακώσουμε λίγο, να της δώσουμε ένα χαρακτήρα, έχουμε προσθέσει άλλο ένα κριτικό παραδοσιακό υλικό, που είναι ένα αρωματικό βότανο. Σε συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για το φασκόμηλο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι μας. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε προσθέσει φασκόμηλο μέσα στη τσικουδιά, το έχουμε αφήσει περίπου 4 ωρίτσες. 4 με 5 πρέζες. Τώρα, αν θέλουμε εμείς να το κάνουμε ακόμα πιο έντονο, βάζουμε παραπάνω. Είναι στη δική μας κρίση. Έτσι, ακριβώς. Και αφού γενικότερα θα φέρουμε την τσικουδιά στον επιθυμητό βαθμό αρώματος, μετά απλά θα το περάσουμε από ένα φίλτρο του τσαγιού, ένα σουρωτήρι του τσαγιού, να την καθαρίσουμε. Ωραία. Άρα, έχουμε λοιπόν την τσικουδιά μας. Παρακαλώ. Αλλά σε αυτό το σημείο το τυρακί είναι ένα πολύ εύκολο προϊόν στο να μπούμε στη διαδικασία να το αρωματίσουμε γιατί έχει πολύ υψηλή αλκοόλ. Είναι από τα πιο έτσι βαριά, να το πούμε έτσι, ποτά. Οπότε λοιπόν μπορούμε να την αρωματίσουμε πολύ εύκολα γιατί λόγω της αλκοόλης μέσα διαλύεται το έλαιο από οποιοδήποτε αρωματικό φυτό. Τη βοηθάει η αλκοόλη να πάρει το έλαιο. Οπότε λοιπόν γι' αυτό παίρνει και το έλαιο και τις χρωστικές αρκετά εύκολα. Γι' αυτό το αφήνουμε μόνο 4 ώρες. Υπάρχουν, ας πούμε, παραπάνω. Ακριβώς, δεν χρειάζεται παραπάνω. Θα πάρει πολύ έντονο ποσοστό ελαίου, θα πάρει ουσίες που θα το κάνουν λίγο πιο πικρό. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε το πόσο θα το αφήσουμε. Αλλά εντάξει, αυτό τώρα βέβαια εξαρτάται κάποιες φορές και με το αρωματικό βότανο. Ίσως κάποια άλλα τα οποία είναι πιο έντονα θα θέλουν λιγότερο χρόνο, κάποια που είναι εγώ λιγότερο. Θέλω να δείξω όμως την πορεία και αν δεν έχουμε αρωματισμένη βάση, πώς μπορούμε αποκλειστικά με το κομμάτι της ρακίας να κάνουμε. Μπορούμε, ό,τι θέλουμε. Αν και είναι πανεύκολο πλέον να την αρωματίσεις. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ εύκολο. Είναι
μαζεύουμε, παίρνουμε φασκόμηλο, το βάζουμε μέσα στη ρακή και το αφήνουμε 4 ώρες. Ναι, πιο αλλά εκείνη τη στιγμή θες να το φτιάξεις το κοκτέιλ. Παιδιά, στο σπίτι σου ήρθε η ώρα, ξέρεις μόνο ρακή. Εντάξει, μπορείς να το κάνεις και χωρίς το βότανο. Δεν μιλάμε αυτό. Γίνεται, γίνεται. Απλά γενικά προσωπικά, εμένα μου αρέσει να μέσα από ένα κοκτέιλ να προσφέρω πολλές γεύσεις και αρώματα. Σωστά. Θέλω να κάνω τον άλλο. Εντάξει, βέβαια, εγώ το βλέπω λίγο πιο επαγγελματικά, αλλά μου αρέσει να γεύεσαι κάτι και να ζεις εμπειρία, να σου κάνει γεύση σιγά-σιγά η μία μετά την άλλη και να λες, να αρχίζεις να παίζεις, να προσπαθείς να ανακαλύψεις. Σήμερα, τι έχω δημιουργήσει, τι γεύομαι. Αυτό θα δοκιμάσουμε σήμερα. Για πάμε. Αυτό λοιπόν θα συνδυαστεί με σιρόπι από κρητικό μέλι, άλλο ένα κρητικό προϊόν, το οποίο το έχουμε αρωματίσει με ξύσμα πορτοκάλι και φυσικά για να ισορροπήσουμε τη γλυκύτητα του μελιού θα βάλουμε και φρέσκο λεμονάκι. Εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, ξεκινήσουμε πάντα να αρωματίσουμε, να παγώσουμε τα ποτήρια μας, γιατί θα το σερβίρουμε σε ποτηράκι χωρίς πάγο. Εγώ έχω πρώτη απορία. Ναι. Με ποιο γνώμονα διαλέγουμε το ποτήρι για το κοκτέιλ? Ανοίγεις μια μεγάλη ερώτηση αυτό. Πολύ όμορφο αυτό που διαλέξατε. Και σκέφτομαι τώρα ότι έχω σπίτι μου, σίγουρα δεν έχω κάτι τέτοιο. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, παίρνει ένα άλλο που έχω. Εύκολη ερώτηση. Το σπίτι. Ακούστε, εντάξει. Το σπίτι είναι κάτι άλλο. Λέει, στο σπίτι παίζουμε μπάλα όπως θέλουμε εμείς. Δεν μας πειράζει, δεν είμαστε σε ένα μαγαζί να πούμε ότι. Θα καταναλωθεί όπως εντάξει. Αυτό είναι το μαγαζί. Είμαστε πιο απαιτητικοί, αλλά και υπάρχουν κάποιες. Και η εικόνα μας αρέσει όταν θα φτάσει στα χέρια μας. Υπάρχουν γενικά διάφορες κατηγοριοποιήσεις κοκτέιλ. Ανάλογα με το τι συστατικά θα βάλουμε μέσα και τι ποσότητα θα βάλουμε μέσα και το τι νέρωμα θέλουμε να έχουμε. Οπότε, ανάλογα με την περίπτωση, διαλέγουμε και το μέγεθος του ποτηριού και αν θα βάλουμε πάγο ή δεν θα βάλουμε. Εντάξει, είναι δηλαδή, εντάξει, αυτά είναι ψηλά γράμματα τα οποία θα έχουν. Καλό είναι. Αλλά για το σπίτι όμως, βεβαίως, ξαναλέω, δεν μας πειράζει. Πολύ ωραία. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να τηρούμε με βλάβεια, είτε είναι μαγαζί, είτε είναι σπίτι, όπου ή ό,τι και να είναι, είναι αυτό που με μία λέξη λέμε μεζούρα. Τα κοκτέιλ είναι το μόνο τους κακό, σε εισαγωγικά. Θέλουν ακρίβεια. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε κάτι να ρίχνουμε χύμα. Είναι σαν να πάμε να κάνουμε ένα γλυκό. Το γλυκό. Στην τύχη δεν υπάρχει. Ναι, όχι, δεν θα βγει. Γιατί έχει λεπτή ισορροπία και θέλουμε να είναι ακριβώς και να είναι ισορροπημένο αφενός και αφετέρου να είναι πάντα το ίδιο. Δεν μπορούμε μία να το κάνουμε έτσι, μία αλλιώς. Άρα έτσι πρέπει να γίνεται ακόμα και στα πιο απλά κοκτέιλ που τα γνωρίζουμε όλοι πάνω κάτω στο σπίτι. Ας πούμε ένα μοχίτο. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες οι ποσότητες. Ακριβώς. Ακόμα και σε αυτά. Ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν, σιρόπι από το κρητικό μέλι, πάμε, 25 ml. Γενικά οι δοσολογίες είναι 2-1-1, οπότε μπορούμε και στο σπίτι, αν δεν έχουμε μεζούρα, με οτιδήποτε θέλουμε να μετρήσουμε, να πούμε θα βάλουμε ένα μέρος μέλι, ένα μέρος φρεσκοστημένο λεμόνι και 2 μέρες τσουγκιά. Απλά, για να μην μπερδευόμαστε. Ένα μικρό ποτήρι, οτιδήποτε επιλέξουμε σαν μεζούρα, ας πούμε. Ακριβώς. Να πούμε πότε ξεκίνησε η απόσταξη της τσικουδιάς στην Ελλάδα και ποιο ήταν το πρώτο μέρος που έγινε έτσι, η πρώτη απόσταξη σε τσικουδιά. Πες μας. Ναι, ξεκίνησε το 15ο αιώνα στο Άγιο Όρος. Ήμασταν σε Οθωμανική κατοχή, οπότε λοιπόν από εκεί πέρα επεκτάθηκε. Γι' αυτό και πλέον το διεκδικείται και από την Τουρκία και από την Αλβανία και από την Ελλάδα. Οπότε λοιπόν ξεκίνησε το 15ο αιώνα και νομοθετικά ξεκίνησε να κυκλοφορεί ως νόμιμο προϊόν το 1920, παιδιά. Σχεδόν 400 χρόνια μετά. Μέχρι τότε ήταν παράνομο. Μέχρι τότε ήταν παράνομο. Τι λες. Ναι. Μέχρι τότε θεωρούταν ένα προϊόν το οποίο εννοείται ότι καταναλωνόταν σε έτσι, οικιακή βάση, αλλά δεν μπορούσε ούτε να διακινηθεί ούτε να πουληθεί. Mm-hmm. Και αν σε πιάναν με την κατοχή του, θεωρούταν παράνομο. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει και τώρα. Νομίζω ότι ο Σταύρος θα το έχει παρακολουθήσει και το βλέπετε κι εσείς βασικά. Το θέμα έχει να κάνει με την τσικουδιά. Έτσι. Η τσικουδιά, αν δεν είναι πιστοποιημένη πλέον, δεν μπορεί να διατεθεί σε καμία ταβέρνα, σε κανένα μαγαζί, σε κανένα ξενοδοχείο. Και παιδιά, είναι κάτι το οποίο έχει τη βάση του, γιατί αυτό που είδαμε και αυτό που βλέπουμε καθημερινά είναι το ότι όλοι έχουμε πολύ οικείο το να πάμε σε ένα ρακοκάζανο, να βγάλουμε μία ρακή, να πιούμε έτσι μία ρακή σε οποιαδήποτε περιεκτικότητα αλκοόλ, σε οποιαδήποτε γράδα. Να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη αποστακτική παιδιά διαδικασία που ακολουθείται από τη ρακή έχει το κίνδυνο το ότι οι περισσότερες ρακές που είναι χύμα περιέχουν τεράστιο ποσοστό μεθανόλης. Να σε διακόψω. Ναι, φυσικά. Ναι, του καλοκαιριού. Μου αρέσουν αυτά! Πω, πω. Και όλα
Μα είναι, άμα δεν είναι καλοκαίρι, άμα δεν είναι ο bartender να κουνάει τώρα το shaker, δεν είναι καλοκαίρι. Δεν μυρίζει καλοκαίρι, έτσι. Σωστά, σωστά. Να έρθετε να μυρίζετε, γιατί. Επιτέλους να μην φύγω. Ναι, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα να το πάω, να πάω από εδώ, γιατί πάντα ο Σταύρος θα μου φτιάξει κοκτέιλ, μου κάνει αυτό, μου δίνει το shaker. Να μυρίσω. Και το φασκόμηλο το καταλαβαίνει τώρα εδώ. Είναι σημαντικό να είναι αναγνωρίσιμα αυτά που είναι μέσα στο ποτήρι. Έτσι. Το οποίο το μυρίζει και λες, θα πιω ένα αφέψιμα και μετά πίνει και λες, Θεέ μου, τι τέλειο πράγμα. Τι είναι αυτό. Κάτι δροσερό, αρχοντικό, παραδοσιακό. Δεν μυρίζει Κρήτη. Δεν μυρίζει τον τόπο μας. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε παγώσει τα ποτηράκια μας. Έτσι, επειδή θα το σερβίρουμε χωρίς πάγο, θέλουμε να είναι παγωμένο. Άδειασα τον πάγο. Και θα πάρουμε το σουρωτήρι να σουρώσουμε, γιατί θέλουμε το ποτάκι μας να είναι πάρα πολύ καθαρό, να μην μας ενοχλούν τα μικρά κομματάκια. Έτσι. Συν ότι θα, αν τα αφήσουμε, θα μας δώσουν και άλλο νερό μέσα. Λοιπόν, και μια και ανέφερε το θέμα της ιστορίας, να πούμε ότι όσο θα τα φανεί περίεργο, ενώ τα κοκτέιλ στην Ελλάδα ξεκινήσαν ουσιαστικά πρόσφατα, με τη σωστή έννοια πάντα του κοκτέιλ, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σαν ιστορία, ευχαριστώ πολύ, Ελένη, η πρώτη επίσημη αναφορά σε εφημερίδα της Νέας Υόρκης έγινε 13 Μαΐου του 1806, που εξήγησε ένας δημοσιογράφος, Λιώρα, τι είναι το κοκτέιλ. Γι' αυτό μέχρι και σήμερα η Παγκόσμια ημέρα κοκτέιλ είναι 13 Μαΐου. Είναι κάτι που το είχαν βάσει. Λίγο να πέσει. Το είχαν βάσει το story στη σελίδα μου, στα social, ναι. Θα γαρνίρεις, παρακαλώ. Λοιπόν, και εδώ πέρα πάμε να γαρνίρουμε με ένα φιλαράκι από φασκόμηλο. Να πούμε ότι εδώ πέρα δεν χρειάζεται το κοκτέιλ να έχει πολλά πράγματα που κάνανε παλιότερα σε τουριστικά μέρη, που φορτώνανε και βάζανε και γινόταν λίγο έτσι κάτι άσχημο. Κάτι απλό, to the point, όσο-όσο, έτσι, that's it. Όσο-όσο, και Σταύρο, με έκανες δύο, οπότε θα τα δώσουμε στα παιδιά, εγώ δεν θα πιω σήμερα. Θα πιω. Όχι, δεν παραπονιέμαι. Να πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο κοκτέιλ, έχουμε άλλα δύο να κάνουμε. Ακριβώς, εννοείται. Άλλα δύο, εννοείται, οπότε θα περάσουμε. Άρα κάτι θα δοκιμάσεις και εσύ, αγαπημένη μας, η Άσμη. Ναι, εμείς θα τα πούμε. Αλλά πρώτα προτεραιότητα εννοείται σε εσάς. Α, είσαι γλύκα. Καταπληκτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει ίδια συγνωσία το κοκτέιλ. Έχει τρόπο εννοώ που το δοκιμάζουμε. Όχι σαν το κρασί. Απλά το απολαμβάνουμε, Χριστιανά. Τέλεια, μια χαρά. Απολαμβάνουμε σίγουρα. Απολαύσουμε εμείς. Αν θέλουμε τώρα να το πάμε ακόμα λίγο παραπάνω, μυρίζουμε πρώτα και μετά δοκιμάζουμε έτσι με μια γεμάτη γουλίτσα. Να το νιώσουμε όλα αυτά που έχει να μας δώσει. Ελπίζω να σας αρέσει. 10 με τόνο θα πω. Όπω υπέροχο. Πεντανόστιμο είναι. Να περάσουμε στο δεύτερο. Αμέσως. Δεν καταλαβαίνεις ότι έχει ρακί, περιέχει μέσα δηλαδή ρακί. Γιατί έχουμε σπάσει όλο το κομμάτι της αλκοόλης με το φασκόμηλο, με τα έλαια που έχουν φύγει από το φασκόμηλο, οπότε έχουν γλυκάνει την αλκοόλη. Και έχουμε επιλέξει και μία ρακή, η οποία είναι μία ρακή, η οποία είναι σωστή, με σωστή έτσι, απόσταξη, δεν περιέχει μέσα μεθανόλη σε πολύ μικρή ποσότητα, βασικά δεν περιέχει αναγκαστικά. Εμένα με τριγκάρει ότι μπορούμε να το φτιάξουμε στο σπίτι, αλήθεια. Αν θέλετε. Δεν διαδικασία για κάτι άλλο. Ακριβώς, εννοείται. Να μην φτιάχνουμε τα ίδια και τα ίδια. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί και να καταναλωθεί πολύ πιο εύκολα, χωρίς να μας προκαλέσει. Τη δυσάρεστη αίσθηση της ρακής, γιατί πολλοί καταναλώνουν ρακή και λένε πω με καίει, δεν μου αρέσει η αίσθηση ή έχω μεθύσει με ρακή, δεν μπορώ να πιω ρακή. Το ακούω πάρα πολύ συχνά αυτό. Ότι έχω γίνει πίτα, ας πούμε, με ρακή μία φορά στα 15, δεν μπορώ στα 17, δεν μπορώ να πιω ρακή από τότε. Τι φτιάχνουμε τώρα. Να. Sorry. Ένα, όχι, σώμα, αλλά, ναι. Γιατί συνεχίζει. Ωραία. Να προχωρήσει. Όχι, εγώ απλά ετοιμάζομαι. Λοιπόν, το δεύτερο, σαν φιλοσοφία και δομή. Είναι το ίδιο. Ωραία. Έτσι, ένα κλασικό sweet and sour cocktail. Εδώ τώρα ο αρωματισμός της τσικουδιάς μας είναι με το αρωματικό βότανο, το οποίο βγαίνει μόνο στην Κρήτη και πουθενά αλλού. Δίκταμο. Και αυτό είναι το δίκταμο. Πάρα πολύ σωστά. Έχουμε δίκταμο. Λεμόνι. Θα συνεχίσουμε με το λεμονάκι μας. Και εδώ πέρα το γλυκαντικό μας είναι άλλο ένα παραδοσιακό κρητικό προϊόν που μας έρχεται από τη Νεάπολη και είναι η φρέσκια σουμάδα. Wow. Εξαιρετική σουμάδα, παιδιά. Μιλάμε ότι κοροϊδεύα παλιότερα. Σιρόπι από αμύγδαλα και πικρά αμύγδαλα. Τη χλέβαζα παλιά τη σουμάδα. Έχει ιδιαίτερη γεύση να πει. Και μια πολύ μικρή ποσότητα από ανθόνερο μέσα.
Έτσι. Έχει τζαχπινιά. Mm-hmm. Είναι υπέροχη, παιδιά. Δροσιστική με παγάκια πολύ το καλοκαίρι. Είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε τα κοκτέιλ σας να έρθετε από εδώ και να κεραστείτε έτσι. Α, θα φάμε κιόλας. Ναι, μπορείτε να φάτε τι έτσι. Θα σας αφήναμε χωρίς να σας κεράσουμε κάτι. Είστε σίγουρα παρουσιαστές στην Κρήτη. Δεν ξέρω, εγώ περνάω τέλεια εδώ. Περνάω φανταστικά. Με συγχωρείτε. Πάμε κοντά, πάμε κοντά. Θα πάμε βεβαίως. Κινούμε πολύ σήμερα, ήταν. Δεν έχει φωνάξει ακόμα, πείτε τη να μείνει σε ένα σημείο. Όχι, είναι πάρα πολύ ήσυχη, γιατί είναι προσιλωμένη, θέλω να σου πω. Της ωραία, αρέσει πίστα, ωραία, ωραία. Μπρουσκέτες, παραδοσιακές μπρουσκέτες. Να πούμε λίγο εδώ μέχρι να μας φτιάξει εδώ πέρα. Ωραία. Τι αναλογία βάζουμε? Οι αναλογίες είναι ίδιες. 2 προς 1. 2 προς 1. Mm-hmm. 2 μέρη τσικουδιά και από 1 μέρος το γλυκό στοιχείο με το ξινό στοιχείο. Αυτό είναι μια ισορροπία η οποία δουλεύει σε γενικότερο πλαίσιο, mm-hmm, αρκετά πολύ στα κοκτέιλ. Γενικότερα είναι μια βασική δομή στα λεγόμενα sours. Έτσι, τα sours είναι από τις πιο σημαντικές οικογένειες του κοκτέιλ, που έχουμε το αλκοόλ μας, το απόσταγμά μας, τη βάση δηλαδή, το γλυκό στοιχείο και το ξινό. Στα οποία βέβαια, αν θέλουμε να δώσουμε πολυπλοκότητα, μπορούμε να έχουμε και 2 ξινά, 2 γλυκά, δηλαδή αυτό είναι στην ευκαιρία. Νομίζω ότι κατά βάση περισσότεροι κινούμαστε σε αυτή τη λογική όσον αφορά τη γεύση, στο γλυκό, ξινό. Mm-hmm. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ και το κομμάτι του γλυκού με το πικρού. Το πικρό δηλαδή, μου αρέσει το. Πώς το λένε? Το νεγκρόνι είναι ο βασιλιάς της νεκρόνιας. Έτσι. Απίστευτο. Η αλήθεια είναι, ναι, ναι. Πάμε στο καλοκαιρινό το δίσκο. Χορέψτε, χορέψτε εσείς, χορέψτε. Μπράβο, λυκνιστείτε. Στο ρυθμό του Shaker. Μια παραλία μας λείπει, ρε, να υπάρχει μια παραλία εκεί. Να το σπάλει ο Ρουβάς. Shake it. Λοιπόν, όταν είπα εγώ, η παραλία έρχεται σε λίγο, να ξέρετε, κεφαλικά σας προετοιμάζω. Α, μ' αρέσει, πόπο! Μ' αρέσει, πάσα που έδωσες και ισχύει πάρα πολύ. Το επόμενο είναι... Παραλία? Έκπληξη, έκπληξη. Εντάξει, περιμένουμε. Μη μας το παίρνεις. Λοιπόν. Ωραία, ωραία μυρωδιά. Άλλο. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα αυτό. Ενώ παιδιά, βλέπετε ότι βασίζεται στην ίδια δομή, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλάζει και το βότανο και αλλάζει και η μυρωδιά και η γεύση, mm-hmm, εδώ μου θύμισε πάρα πολύ τη χρειά του σκήνος, αλλά δεν το έχεις ανοίξει ακόμα, φίλε μου. Όχι, είναι το επόμενο. Το επόμενο, το οποίο δεν μας λέει τι είναι. Γιατί ήρθε το κομμάτι της σουμάδας και έδωσε αυτό το άρωμα, το άρωμα του αμυγδάλου. Πολύ ωραία. Το οποίο είναι ένα άρωμα το οποίο θα μπορούσε έτσι να πει ότι ταιριάζει με το κομμάτι της μαστίχας. Μην πολυπίνεις, έχουμε κι άλλα, ας το κάτω. Και εδώ τώρα να πούμε ότι λόγω ότι ουσιαστικά η σουμάδα γίνεται από το γάλα του αμυγδάλου, θα δείτε ότι σε αυτό το κοκτέιλ, σε αντίθεση με το πρώτο, μας βγάζει ένα πολύ περισσότερο, πιο βελούδινο σώμα, πιο ωραία, έτσι, πιο απαλή υφή. Το εξόδεστο είναι πιο ψηλό, mm-hmm, οπότε... Mm-hmm. Σώστο διαγώνισμα. Το λεγόμενο mouthfeel που λέμε στη γλώσσα μας, έτσι, γεμίζει το στόμα σου, ναι, ναι. Μάλιστα. Τέλεια. Θα βάλει και ο Σάβρος ερωτήσεις στο γεγονός. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μισό μισό, τι θα γίνει εδώ πέρα, θα έρχε κανένα σεφ, τώρα κατάλαβες τι θα γίνουμε. Λοιπόν, αντίστοιχα η Ελένη μας θα γαρνίρει με δίκταμο. Και ωραία πινελιάκια για τους ξένους επισκέπτες που επισκέπτονται έτσι την Κρήτη. Για κάτι διαφορετικό, πέρα από τα γνωστά που τα είπαμε χίλιες φορές τα κοκτέιλ, για κάτι άλλο, για τους γευστικούς τους κάλυπτες, για την Κρήτη τουλάχιστον. Είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε όντως να θυμάμαι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, παιδιά, τα τοπικά μας προϊόντα. Γιατί βγαίνεις έξω, βλέπεις κοκτέιλ, βλέπεις επιλογές κοκτέιλ και βλέπεις ότι δεν θυμάμαι τα τοπικά μας προϊόντα. Βλέπεις τα κλασικά και τα ίδια. Μόνο σε επιλεγμένα σημεία θα συναντήσεις, η αλήθεια είναι κοκτέιλ που με σημείο αναφορά στην Κρήτη μας έτσι. Δεν το κάνουν όλοι, είτε γιατί κοστίζει η ρακή, είτε γιατί κάποιοι δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο το κοκτέιλ. Ορίστε, πιέσαι εσύ αυτό, εγώ θα πάρω την έκπληξη. Mm-hmm. Στην πορεία. Μαζί θα δοκιμάσω. Θα δοκιμάσω λίγο εγώ, θα δοκιμάσω εσύ. Δοκίμασέ το. Να πρέπει, μου πείτε τώρα. Δοκίμασέ. Εσείς, παιδιά, πώς σας φαίνεται. Κρέμα από τα χείλη σας. Πολύ ωραίο. Τσέκαρε, φλέναδα. Είναι φοβερό. Ωραία, μυρίζει τέλεια αυτό, ε. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Ναι, μου δίνει το ένα γευστικό από το άλλο. Οξυνό, αρκετά, γλυκό, αρκετά ισορροπημένα, πυκνό, ευχάριστα. Φασκόμηλο, Κρήτη, βουνό, ψιλωρίτης, όλα αυτά μαζί. Μπορούσε εύκολα κάποιος που δεν αγαπάει την τσικουδιά μέσω δεν του κοκτέιλ τέλειο να το δοκιμάσει. Να το πιει, ακριβώς. Και στο τελευταίο, πολύ πολύ γρήγορα. Για να το δούμε. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτάκια. Θα κάνω λίγο να πω λίγο το story και το project. Είμαι σε μια ομάδα ανθρώπων που εκπροσωπούμε κάποια ελληνικά ποτά. Ένα από αυτά είναι και μαστίχα μας, ο σκήνος.
Αυτή η ομάδα των ανθρώπων υπάρχουν και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να δημιουργήσουμε επιτέλους τα ελληνικά κλασικά κοκτέιλ. Που μέχρι στιγμής δεν έχουμε, όπως ξέρουμε όλοι. Έτσι, δεν υπάρχει νέο κοκτέιλ να μας χαρακτηρίζει. Κοκτέιλ που είναι από την Κούβα, από την Ιταλία, από τη Νέα Υόρκη κτλ. Εμείς δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε ένα κοκτέιλ. Γιατί απλά δεν είχαμε ιστορία με τα κοκτέιλ. Γι' αυτό. Τώρα πάει να γίνει. Να γραφτεί. Λοιπόν, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όταν είχαμε πάρα πολύ χρόνο, όπως καταλαβαίνετε. Φτιάξαμε ένα κοκτέιλ το οποίο θέλαμε να συμβολίζει και να αντιπροσωπεύει το ελληνικό καλοκαίρι και την παραλία, τη θάλασσα και τις βουτιές μας. Πάμε, βουτάμε, κάνουμε το μπάνιο μας, βγαίνουμε πάρα πολύ ζέστη, όλιες από πάνω καίει, στεγνώνουμε. Κάτι να μας δροσίσει. Τι μένει πάνω στο δέρμα μας, το αλάτι από τη θάλασσα. Ναι. Πολύ ωραία. Το κρατάμε λίγο αυτό. Τι πιο μοναδικό από τη μαστίχα. Βγαίνει μόνο στο νότιο τμήμα της Χίου, στα περίφημα μας υποχώρια και πουθενά αλλού στον πλανήτη. Mm-hmm. Γιατί απλά η φύση δεν το επιτρέπει. Είναι θέμα κλίματος και τα λοιπά. Ακριβώς, μορφολογίας. Και ακόμα και να βγει δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Με συγχωρείς που σε διακόψαμε, ναι, 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 αλλά ακριβώς έχουν γίνει προσπάθειες, δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά, οπότε δεν μπορεί να είναι καταναλώσιμη. Μάλιστα. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ μοναδικό προϊόν και πάμε να κάνουμε κάτι που μέσω αυτού του μοναδικού προϊόντος της μαστίχας μας, συγκεκριμένα ο σκήνος είναι απόσταγμα 100% από ατόφια μαστίχα και τίποτα σε αρωματικό να και σανς. Να το δούμε, έτσι, πάμε. Να συμβολίζει το καλοκαίρι και να... Και να πούμε ότι... πίνοντας από αυτό, εγκεφαλικά να είσαι στη θάλασσα. Ακριβώς. Και ας μην είσαι, δεν πειράζει. Ας μην είσαι. Να είσαι Ελλάδα και θα δείτε ότι θα είναι Ελλάδα πραγματικά. Ωραία, το όνομα θα αυτού, Salty Skin. Salty Skin, αλλά τις μόνο δέρμα. Από το σκήνες... δέρμα του καλοκαιριού. Λοιπόν, και από το σκήνας μπορεί να... Και βεβαίως η όλη προσπάθεια μας δυσκόλεψε σε εισαγωγικά, γιατί θέλαμε κάτι για να γίνει global, πρέπει να είναι με απλά υλικά που τα βρίσκουμε παντού, έτσι, και να, είναι, να αρέσουν σε όλους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ανθό αλατιού. Πολύ ωραία. Μία μικρή πρέζα ανθό αλατιού. Φρέσκο χυμό λεμόνι. Πάμε, 15 ml. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα κάνω τρία κατευθείαν, γιατί σίγουρα τα δύο δεν θα φτάσουν. Μην έχουμε και παράπονα, τώρα δεν θέλουμε. Εντάξει, να μην φτάσουν δεν πειράζει. Ε, Αντώνη, δεν πειράζει. Όχι, έχω υποσχεθεί σε όλους. Πώς μας κοιτάς έτσι τώρα, μια κάμερα ήθελες να έχεις κι εσύ απέναντι. Να πούμε ότι σκήνος ονομάζεται και το μαστιχόδεντρο, έτσι. Βεβαίως, το όνομα είναι από δέντρο, ακριβώς. Το ποτό το καλοκαίρι στις ταβέρνες σε εστιατόρια. Λευκό κρασάκι. Λευκό ξηρό κρασί. Mm-hmm. Οπα, εδώ ήταν η ανατροπή. Λοιπόν, βάλαμε 15 ml λεμόνι, 15 ml κρασί λευκό. Πάμε στη βάση μας που είναι ο σκήνος 60 ml. Ακόμα και η διαδικασία είναι μαγευτική όμως. Mm-hmm. Εγώ τρελαίνομαι να τον βλέπω, παιδιά. Πηγαίνω στο μαγαζί, τρελαίνομαι όταν τον βλέπω. Είναι στη σχολή και λέω απλά θέλω να σε βλέπω. Ένα κοκτέιλ θέλω. Τι ζητάω. Και πάντα με σκέφτεται. Πάντα έρχεται στο γραφείο μου ένα κοκτέιλ, μου κατεβάζουν τα παιδιά μου. Μπορούμε να τον δανειζόμαστε. Αλίμονο, αλίμονο. Τον υπραγματεύομαι. Στο πάρτι που θα κάνουμε το καλοκαίρι, σαν εκπομπή, λίγο πριν από τις φίλες μας, τηλεθεατές μας. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Πολύ. Ωραία κοκτέιλ που θα γίνουν εκεί. Χαμός. Λοιπόν, έχουμε βάλει όλα μας τα υλικά. Αλάτι, λεμόνι, κρασί, σκήνος. Ανακατεύουμε καλά με πάγο. Βλέπετε ότι είναι πολύ εύκολο. Μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι μας. Τα υλικά είναι πολύ απλά που τα έχουμε και στο σπίτι μας. Έτσι. Θέλουμε να ανακατέψουμε για να λιώσει το αλάτι, να παγώσει καλά το ποτό μας. Η θερμοκρασία γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λενιό μου, το παρασκευάσατε αυτό το κοκτέιλ, σωστά, την Δευτέρα που μου το κατεβάσατε, το παρασκευάσατε εσείς, σωστά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου, Ελένη, από τα τρία που έχουμε δείξει, αν μπορείς κάποιο να ξεχωρίσεις. Τώρα με βάζεις δικές σου γεύσεις. Με βάζετε δύσκολο τώρα. Το ξέρω και για μένα δεν μπορώ να αποφασίσω. Ποιο έχεις φτιάξει στους δικούς σου, με στους φίλους σου, στην οικογένειά σου, λέμε τώρα. Και τα τρία. Άμα τα μαθαίνεις τώρα, θες και να τα δημιουργείς αυτά. Λοιπόν. Και το τελευταίο μας υλικό για να μας δώσει έτσι την δροσιά που όλοι αγαπάμε το καλοκαίρι είναι η φυσαλίδα. Ανθρακούχο νερό, σόδα, ναι. Ό,τι έχουμε. Άλλα 60 ml. Βλέπετε ότι η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη. Σκήνος με σόδα 60-60, λεμονάκι με κρασί 15-15. Και λίγο αλατάκι. That's it. Δηλαδή μπορούμε να το θυμόμαστε. Καλή τόσο απλά. Ναι. Σαν να είναι και στην πραγματικότητα, αλλά έλα να τα φτιάξουμε εμείς τώρα. Σαν δεν να ξέρω. Μην χρειάζεται να κάνει μάθημα ποτέ σου. Τίποτα. Έτσι, έτσι. Τίποτα. Έχει πολλή δουλειά όλο αυτό. Λοιπόν, απαλώνει κάτι. Θα το παλέψουμε όμως στο σπίτι εμείς. Θα το προσπαθήσουμε. Θα το κάνουμε.
Όσο δύσκολο τώρα και αν θέλει να μην το γραφικό υλικό. Θα σας στείλουμε. Θα μου στείλετε μήνυμα, ό,τι θέλετε. Τέλεια. Θα το διακοσμήσουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια μικρή λεπτομέρεια. Ανακατεύουμε από κάτω προς τα πάνω. Για επειδή το σκήνος έχει ελαφρώς λίγο ζαχαρίτσα και είναι λίγο πιο βαρύ από τη σόδα, θέλουμε να είναι όλο το ποτό μας να είναι το ίδιο. Μην πάμε να πιούμε και να πιούμε μόνο σόδα. Λοιπόν, συμπληρώνουμε με λίγο πάγο ακόμα και η γαρνιτούρα μας που θα μας τακτοποιήσει τώρα εδώ η Ελένη μας. Τι είναι ελληνικές πράσινες ελίτσες. Τι πιο ελληνικό από την ελιά. Έτσι. Συν ότι η γεύση της πράσινης ελιάς, να πούμε ότι με το salty skin ταιριάζει απίστευτα. Είναι σαν να έχει φτιαχτεί το ένα για το άλλο. Ιδανικά πρώτα δοκιμάζουμε και μετά τρώμε, ας πούμε, και την ελίτσα για να είναι ολοκληρωμένο. Ιδανικά για να το ζήσετε ωραία είναι πιείτε μια γενναία γουλίτσα, μετά φάτε μια ελίτσα και μετά άλλη μια γουλίτσα. Πω, τέλος, θα το νιώσετε τέλεια. Ζούμε το όνειρο, cheers! Στην υγειά σας, στην υγειά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ δεν μείνεις. Να είστε καλά. Για να δοκιμάσουμε. Που μυρίζει πολύ ωραία. Παιδιά, εμένα είναι από τα αγαπημένα μου όταν το δοκίμασα πραγματικά. Μου είπε όλη την ιστορία ο Σταύρος. Ενθουσιάστηκα με το ότι όλο αυτό πάει να καθιερωθεί παγκόσμια. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό θέλαμε να το δείξουμε εδώ, γιατί είναι κάτι το οποίο πάει να γίνει παγκόσμια. Όχι, είναι πεντανάστημα. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι πραγματικά μυρίζει Ελλάδα. Χαίρομαι που σας αρέσει. Ναι. Συγχαρητήρια. Μάστορας. Thank you. Συγχαρητήρια. Είναι μια ομαδική προσπάθεια. Από τα πιο γευστικά, δυνατά, ατόφια κοκτέιλ που έχω πιει, σημαία για την Ελλάδα μας, διαφήμιση για τη χώρα μας. Το βασικό. Μπράβο. Και σε σένα και στην ομάδα σου, γιατί το προσπαθείτε όλο αυτό παγκοσμίως. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, ναι. Είναι πολλά άτομα από πίσω. Περιμένουμε το πρώτο ελληνικό κοκτέιλ να δούμε ποιο θα είναι αυτό τελικά. Έτσι κάπου θα γίνει ευρέω. Έχει το δικό μου, Αντώνη. Τέλεια, τέλεια. Έχει το δικό μου, Αντώνη. Έλα, Αντώνη μου. Έχει το δικό μου. Να ρωτήσει ερώτηση. 15-15 ή 30-30. 15-15. Είπα, με το κρασί και ο σκήνος με τη σόδα. Δεν προσέχει Δανάη ο Αντώνης στο μάθημα. Όλοι μαζί, τι νομίζεις. Δείξαμε και στην καρτούλα μας. Δείξαμε και την κάρτα με τα υλικά, Αντώνη. Καλός μαθητής.